Χαμογελό ικανοποίησης επικρατούσε στο Προεδρικό, καθώς το χθεσινό ταξίδι Χριστοδουλίδη στη Μόσχα επαναβεβαίωσε τη ξεκάθαρη στήριξη Λαυρόφ στις θέσεις της Λευκωσίας για Κυπριακό και Ουμφική. Από τη μία τα μηνύματα για κατάργηση των εγγυήσεων και από την άλλη οι διαβεβαιώσεις πως η μίνι κρίση του περασμένου Δεκέμβρη από τις δηλώσεις Ζαχάροβα ανήκει πια στο παρελθόν, αφήνουν πλήρως ικανοποιημένη την κυβέρνηση αλλά και την αντιπολίτευση που ασκεί εκ νέου πιέσεις. Πότε η κυπριακή κυβέρνηση θα αποφασίσει να αξιοποιήσει τη ρωσική θέση για τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού, πότε θα εγκαταληφθεί η πολιτική των πενταμερών διασκέψεων? Αυτά στη σκιά του πολυαναμενόμενου τετατέ των δύο ηγετών την ερχόμενη Τρίτη, κατά τη διάρκεια του οποίου αμφότεροι θα επιχειρήσουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών ως προς το τι μέλη γενέστε με τους όρους αναφοράς. Ο κύριος Αναστασιάδης οφείλει, χωρίς παρενδρομήσεις, να υιοθετήσει το κεκτημένο των συνομιλιών, το πλαίσιο Γκουτέρες, καθώς και το άτυπο έγγραφο για την εφαρμογή της λύσης, διευκολύνοντας την προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας στους όρους αναφοράς. Την ίδια πάντως ώρα που ο Αναστασιάδης Ακιτζή θα τα λένε στην οικία Σπέχαρ, η Τζέι Κολούτ θα καταγράφει στην Αθήνα τις θέσεις Κατρούγκαλου για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό.